Όσοι κινητήρε εσωτερική καύση κατασκευάστηκαν στο εργοστάσιο του Μονάχου, κατασκευάστηκαν. Και αυτό διότι η BMW αποφάσισε να σταματήσει την κατασκευή του, η οποία όμω θα συνεχίσει να γίνεται στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα λοιπόν, οι Βαβαροί αποφάσισαν να μεταφέρουν την κατασκευή του στα εργοστάσια τη Αυστρία και του Ηνωμένου Βασιλείου, με τη μονάδα του Μονάχου να είναι έτοιμη να αναδιαμορφωθεί για να μπορεί πλέον να κατασκευάζει ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτή η απόφαση είχε ανακοινωθεί ήδη από τον Νοέμβριο του 2020. Τότε, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία είχε ανακοινώσει πω τα 8 κύλινδρα και 12 κύλινδρα σύνολά τη θα κατασκευάζονται στο Χάμς του Ηνωμένου Βασιλείου, με του μικρότερου κινητήρε να κατασκευάζονται στο Στέιρ τη Αυστρία, όπω μετέδωσε το γερμανικό BR24. Ο τελευταίο κινητήρα εσωτερική καύση που κατασκευάστηκε στο εργοστάσιο του Μονάχου ήταν ένα V8 που βγήκε από τη γραμμή συναρμολόγηση στι 10 Νοεμβρίου. Οι περίπου 1.200 εργαζόμενοι του εργοστασίου του Μονάχου είτε θα επανεκπαιδευτούν και θα ασχοληθούν με άλλου ρόλου ή σε διαφορετικέ εγκαταστάσεις της BMW.